Από τα κεντρικά στούντιο της DR Τηλεόρασης είναι τα γεγονότα με την Αλεξία Δρίτσα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υγείας, αύριο αναμένεται να λειτουργήσει ο νέος φορέας πρωτοβάθμιας υγείας στη θέση του ΕΟΠΗ. Όμως, ερωτηματικό παραμένει ποιο είναι το στελεχειακό δυναμικό του φορέα ως προς το ιατρικό προσωπικό, αφού κάποιοι γιατροί που εργάζονται στον ΕΟΠΗ έχουν υποβάλει ενστάσεις που εγκρεμούν και κάποιοι που έχουν μόνιμες θέσεις θα παραμείνουν να στελεχώσουν το νέο φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα ανοίξουν αύριο ή το πολύ μεθαύριο, μπορεί να καθυστερήσει μια μέρα, η διοικητική οργάνωση των νέων δομών, τέλος πάντων, δηλαδή τα παλιά ΙΚΑ που θα περάσουν στο παιδί. Θα εγκατασταθούν οι νέοι ή παλιοί εργαζόμενοι, διοικητικοί πάλι και κάποιο νοσηλευτικό προσωπικό που υπήρχε, όπου υπήρχε. Θα εγκατασταθούν, θα κάνουν μια παραλαβή, θα κάνουν μια καταγραφή. Ουσιαστικά δηλαδή διοικητικού χαρακτήρα διαδικασίες θα γίνουν. Οι γιατροί είναι σε δύο κατηγορίες. Είναι κάποιοι που έχουν κάνει κάποιες ενστάσεις και εκκρεμούν να εκδικαστούν οι ενστάσεις τους απέναντι σε αυτήν όλη την αλλαγή που τους έχει προσφερθεί από το Υπουργείο με τον τρόπο που τους έχει προσφερθεί. Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει ενστάσεις και έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν σε αυτήν την καινούργια δομή. Αλλά δεν είναι όμως κάτι το οποίο αυτό θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, δεν το έχω σίγουρο. Έχω δηλαδή ότι μάλλον θα υπάρξει καθυστέρηση στο πώς θα στελεχωθεί από γιατρούς. Δηλαδή τώρα ο πληθυσμός, οι ασφαλισμένοι που θα θέλουν να πάνε σε αυτή την καινούργια δομή, δεν νομίζω θα βρουν γιατρούς αυτές τις μέρες. Θα περιμένουμε λίγο. Αυτοί που θα έχουν δηλώσει συμμετοχή είναι πολλοί στην Αργολίδα. Ας πούμε ότι είναι η μισή. Χοντρικά σας το λέω τώρα, δεν το ξέρω και με απόλυτη βεβαιότητα. Μπορεί και να είναι εκεί όμως. Η μισή από αυτούς που ήσαν, ναι, που είχαν και κατήχαν θέσεις μονιμότητας ή θέσεις αορίστου χρόνου. Έτσι, όχι οι υπόλοιποι οι οποίοι είχαν συμβάσεις, οι οποίες ήταν ετήσιας διάρκειας ή διετούς διάρκειας. Αυτοί έχουν καταργηθεί. Λοιπόν, θα είναι ένας μικρός αριθμός ενδεχομένως των μονίμων γιατρών. Θα είναι μια δομή που ουσιαστικά θα λειτουργήσει πολύ, πολύ διστακτικά στην αρχή και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του πληθυσμού. Ωραία. Γιατί και τότε που υπήρχε πάλι δεν εκάλυπτε. Αν μειωθούν και οι γιατροί, πάλι δεν θα καλύπτει. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια για να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα. Όσον αφορά τους γιατρούς που δεν είναι μέσα στα γραφεία και είναι συμβεβλημένοι. Υπάρχουν συμβεβλημένοι. Υπάρχουν κάποιοι συμβεβλημένοι, όχι πολλοί, οι οποίοι συνεχίζουν. Υποτίθεται ότι θα παραταθεί για αυτούς η σύμβασή τους, που ακόμα δεν έχει παραταθεί, αλλά μάλλον θα παραταθεί. Εργασίες τοποθέτησης μηχανισμού και εξοπλισμού σύνδεσης του υπάρχοντος δικτύου του Τολού με το δίκτυο της ΔΕΙΑΝ πραγματοποιήθηκαν σήμερα από τα συνεργεία της Δημοτικής Επιχείρησης προκειμένου το νερό του δικτύου να φτάνει στο Τολό μέχρι να γίνει η κατασκευή του ολοκληρωμένου έργου για την ευρύτερη περιοχή προϋπολογισμού δαπάνης 5,5 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Μέχρι τότε, ο Δήμος αποφάσισε να ικανοποιήσει το αίτημα των κατοίκων του Τολού και να εκπονήσει μικρότερο έργο από ιδίους πόρους ύψους 70.000 ευρώ. Κάνουμε μία προσπάθεια, όπως είχαμε υποσχεθεί στο Τολό, να δώσουμε μεγαλύτερη ποσότητα απόσημου νερού πολύ πριν γίνει το μεγάλο σοβαρό έργο της υδροδότησης, το οποίο και αυτό έχει δρομολογηθεί. Πιο συγκεκριμένα, έχουμε εγκαταστήσει ένα έξτρα μηχανολογικό εξοπλισμό στην κεντρική δεξαμενή του προφήτη Λία και συνδέουμε με το δίκτυο, το υπάρχον δίκτυο, το παλαιό δίκτυο από εκεί που παίρνει το Τολό. Συνδέουμε λοιπόν αυτό το σύστημα για να μπορέσουμε να δώσουμε, υπολογίζουμε σύμφωνα με τις μελέτες που έχουμε κάνει, να δώσουμε 100 κυβικά την ώρα νερό επιπλέον στο Τολό, ούτως ώστε να αποδεσμευθεί από το κάκιστης ποιότητας νερό που παίρνει από τις γεωτρήσεις. Αυτή δεν είναι η οριστική λύση, είναι μια προθύστερη λύση, μια σχετικώς πρόχειρη λύση θα λέγαμε, εν ώψη της τουριστικής περίοδου και εν ώψη του δικαιώματος που έχουν να πίνουν καθαρό νερό και μέχρι ότου γίνει το έργο της υδροδότησης το μεγάλο, το σοβαρό, όπου εκεί περιλαμβάνει αλλαγή όλου του κεντρικού δικτύου ίδρευσης που αφορά
το Τολό, την Κάντια και τα ίδια, την περιοχή δηλαδή, την παραλιακή αυτή ζώνη που έχει τεράστιο πρόβλημα με την υδροδότηση. Το έργο αυτό είναι προϋπολογισμού, η μελέτη είναι προϋπολογισμού 5,5 εκατομμύρια περίπου, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια και περιμένουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων που καθυστερεί λίγο για να μπορέσουμε να το εντάξουμε σε χρηματοδότηση και να το ξεκινήσουμε. Μέχρι να γίνει αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χρονοβόρος η διαδικασία, βρήκαμε αυτή την λύση, την πιο εύκολη και πιστεύουμε, άμεση, και πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε το Τολό εν ώψη και της τουριστικής περίοδου με αυτά τα 100 κυβικά παραπάνω. Από ό,τι είμαι σε ενημέρωση τώρα με το τεχνικό τμήμα, πάει καλά η δουλειά, δεν έχουμε απρόβλεπτα. Υπολογίζουμε ότι θα δώσουμε νερό γύρω στις 2 με 3 η ώρα το μεσημέρι, εκτός απρόπτου και πάλι. Και να πω ότι αυτές οι ενέργειες κοστίζουν, αυτό το εργάκι κοστίζει στη ΔΕΙΑ περίπου 70.000 ευρώ, καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο είναι από ίδιους πόρους μάλιστα, είναι δηλαδή και μέσα από τα έσοδα που συγκεντρώνουμε από τους λογαριασμούς των καταναλωτών. Για να δούμε και την ανταποδοτικότητα, το λέω τώρα αυτό. Και βέβαια είναι μια προσπάθεια του Δήμου, ο οποίος και της ΔΕΙΑ, που ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημα αυτό της περιοχής αυτής των Τολιανών, που έχουν σημαντικότατο πρόβλημα υδροδότησης. Άρα το νερό που θα πάει εκεί θα είναι του δικτύου της ΔΕΙΑ. Θα είναι βεβαίως του δικτύου, καθαρό, πόσιμο νερό, ελεγχόμενο, είναι το νερό που παίρνει τον Άφνιον και όλες οι άλλες περιοχές. Ελπίζουμε να πάνε καλά, διότι αυτή η παροχή θα δοθεί, όπως είπα, από το παλαιό δίκτυο, έτσι, από το παλαιό δίκτυο, το οποίο έχει προβλήματα, μην το κρύβουμε, έχει προβλήματα, είναι το δίκτυο που υπήρχε στις κοινότητες και περνάει. Όταν θα φτάσει, όπως και να έχει. Θα ελεγχθεί, βεβαίως θα ελεγχθεί. Θέλω να πω ότι το νερό θα είναι καθαρό. Το νερό θα είναι λέρνης, θα είναι καθαρό. Ωστόσο όμως το ζητούμενο είναι ότι μέσω του δικτύου, το οποίο είναι παλιό όπως είπατε και θέλει επικατάσταση, ενδεχομένως να παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα. Άρα θα γίνει μέτρηση και θα πούμε στον θα κόσμο. Είναι, θα είναι όλα υπό έλεγχο. Σε αυτή τη φάση είναι μια δοκιμαστική ενέργεια που κάνουμε. Στο τέλος της εβδομάδας, το αργότερο στα μέσα της άλλης εβδομάδας, θα έχει μπει και ο πίνακας, ο απαιτούμενος ηλεκτρολογικός. Πάντως μέχρι τώρα όλα πάνε καλά, δεν φαίνεται να έχουμε κάτι απρόπτο. Εύχομαι και είμαι αισιόδοξη ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε αυτή την ζητούμενη έξτρα ποσότητα στο Τολό μέχρι ότου να γίνει το έργο, όπως είπαμε, τεχνικά άρτιο και με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ΔΕΙΑ δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα έργο 5,5 εκατομμυρίων από ίδιους πόρους. 70.000 που είναι τώρα αυτό, ναι, το κάνουμε και έτσι. Θα δώσετε νερό. Και θα δώσουμε νερό εκτός απρόπτου. Τώρα, αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα λόγω παλαιότος δικτύου, αν σπάσει σε κάποιο σημείο λόγω αυξημένης πίεσης, το απευχόμαστε, αλλά θα το αντιμετωπίσουμε, εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Στον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και τη σύλληψη με δαπού 47χρονου οδηγού φορτηγού οχήματος, προέβησαν απογευματινές ώρες της Τρίτης στελέχη του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής στο λιμένα Κορίνθου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των συστηματικών και εντατικών ελέγχων που διενεργεί το προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής για την καταπολέμηση των οργανωμένων μορφών εγκληματικότητας υπό τις οδηγίες και το συντονισμό της αρμόδιας διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια ελέγχου από άνδρες του κλιμακίου ειδικών αποστολών της Οικίας Λιμενικής Αρχής σε συνεργασία με στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και Λαθρεμπορίου, εντοπίστηκαν επί του προαναφερθέντος οχήματος και εντός ειδικά διαμορφωμένης Κρήτης 210 συσκευασίες περιέχουσα ακατέργαστη κάρναβη συνολικού μεικτού βάρους 345 κιλών και 250 γραμμαρίων. Επίσης, εν ομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε από μεικτό κλιμάκιο ανωτέρω υπηρεσιών με τη συνδρομή στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, σε αποθήκη της περιοχής Ασπροπύργου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλαστική συσκευασία με φυτικά αποσπάσματα κάναβης μεικτού βάρους 114 γραμμαρίων, μεταλλική υδραυλική πρέσα με δυνατότητα πίεσης 20 τόνων, ηλεκτρική ζυγαριά ακριβίας με δυνατότητα ζύγησης έως 15 κιλά, μηχάνημα εκένωσης αέρα και θερμική συγκόλησης, καθώς και μεγάλος αριθμός πλαστικών συσκευασιών. Όπως εξακριβώθηκε, οι ποσότητες ναρκωτικών τοποθετούνταν εντός ειδικά διαμορφωμένης κρύπτης στην οροφή του θαλάμου ψυγείου, η κατασκευή του οποίου γίνονταν στο προαναφερόμενο χώρο προκειμένου να επιτευχθεί η ασφαλής μεταφορά και εξαγωγή τους σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθη από στελέχη του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών του Κλιμακίου Πάτρας και ο ιδιοκτήτης του επικαθήμενου οχήματος. Εγκαινιάστηκε σήμερα το μεσημέρι στο Άργο στο Κοινωνικό Ιατρείο του Δήμου από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αργολίδας κ. Νεκτάριο και το Δήμαρχο Άργους Μυκηνών Δημήτρη Καμπόσο, παρουσία του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Φάνη Στεφανόπουλου, Δημοτικών Συμβούλων και Θελοντριών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Σεβασμιότατος έφερε για προσκύνημα και τα χειρουργικά εργαλεία του Αγίου Λουκά του Ιατρού που αυτό το χρονικό διάστημα βρίσκονται στην Αργολίδα. Το ιατρείο θα ξεκινήσει τη λειτουργία του την ερχόμενη Τετάρτη. Για το πρώτο στεθοσκόπιο και το έκρινε ως εξής. Δεν χρησιμεύει σε τίποτα παρά μόνο στο να τρομάζει τον ασθενή. Γιατί πριν αυτό ακούμπαγαν το αυτί του στην πλάτη του ασθενούς. Και το μόνο που προσφέρει, λέει, το καινούργιο στεθοσκόπιο, το χωνί του 1890, γιατί το 1890 εφευρέθηκε το πρώτο στεθοσκόπιο, τρομάζει μόνο τον ασθενή και δεν προσφέρει τίποτα. Σεβασμιότατε, θέλετε να μας πείτε ποια είναι αυτά τα επειδή είμαστε σε χώρο τώρα που ανοίγει ιατρείο εδώ πέρα. Ναι, τα έφερα για ευλογία, είναι το Αγίου Λουκά, βλέπετε εδώ τον διαστολέα. Μέχρι σήμερα από ό,τι μου λένε κάνουν εγχειρήσεις, πρέπει να κρατάνε τη υγεία. Και φανταστείτε πόσους χιλιάδες ασθενείς χειρούργησε με αυτό. Εδώ είναι το σαπούνι του, κανόνες αντισηψίας βέβαια τότε. Που έπλαινε τα χέρια του για την εγχείρηση και αυτό είναι το παλιό στιθοσκόπιο. Εδώ είναι η χειρουργική του, αν θέλετε, χειρουργική των πυογών λοιμόξεων, ένα κλασικό έργο με το οποίο σπούδασαν οι γενιές των γιατρών στη Ρωσία. Γραμμένο με πολύ αγάπη για τον άνθρωπο και μιλάει για τον κάθε άνθρωπο χωριστά, όχι μια περίπτωση, αλλά λέει ο Γιώργος τάδε ήρθε με ένα στάχι στο μάτι. Εκεί που δούλευε στο χωράφι. Περιγράφουν την ιστορία, τι έκανε, πώς διαποιήθηκε κλπ. Όλο το βιβλίο είναι γραμμένο από τον ίδιο, με φωτογραφίες δικές του, εκείνη την εποχή, και σκίτσα δικά του. Και στο τελευταίο κομμάτι είναι η τοπική αναισθησία, οι μεγάλες ανακαλύψεις που έκανε ο ίδιος. Ακόμα θα δείτε εδώ τη στελεχαία που κάνει ο Διέτρη, είναι δική του ανακάλυψη και δεν το ξέρουμε. Στην κάτω γνάθο. Και επίσης εδώ όλη η τοπική αναισθησία, η μεγάλη του ανακάλυψη που τον έκανε διάσημο ήταν αυτή εδώ, η ένεση στο ισχυακό νεύρο. Που τότε ο Μπράουν, ο καθηγητής, ο Γερμανός, έλεγε δεν μπορεί να γίνει. Και τότε ήταν 29 χρόνια, τότε την ανακάλυψε. Τόλμησε να αμφισβητεί σαν μεγάλο χειρουργό. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλους αυτούς οι οποίοι συνετέλεσαν και για τη στελέχωση του Δημοτικού αυτού Κοινωνικού Ιατρείου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη που ήρθε σήμερα να κάνει τα εγκαίνια και θέλω να ευχαριστήσω τον Ιατρικό Σύλλογο του τόπου μας, γιατί πραγματικά από την πρώτη στιγμή έσπευσε να δώσει αυτά που έπρεπε για τον συνάνθρωπό μας. Το Δημοτικό Κοινωνικό Ιατρείο δεν αποτελεί απειλή για κανένα γιατρό, γιατί δεν μπορεί να του πάρει πελάτες. Είναι άνθρωποι από αυτούς οι οποίοι δεν μπορούν πια σήμερα στις μέρες μας να επισκεφθούν ένα ιατρείο, είτε γιατί είναι ανασφάλιστοι, είτε γιατί δεν έχουν χρήματα. Γι' αυτό λοιπόν εδώ ανοίγει μια πόρτα αγάπης. Αυτή την πόρτα αγάπης θα την έχουν ανοιχτή με τη δική τους τη σειρά οι κοπέλες και οι κύριοι του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι στεγάζονται στον ίδιο χώρο αυτόν εδώ δίπλα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ερυθρού Σταυρού, του τοπικού παρατήματος Άργους, γιατί πραγματικά και αυτός αγκάλιασε με περισσή θέρμη το όλο αυτό εγχείρημα. Θα ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή να σοπάσουν οι κραυγές και οι φωνές, να πλησιάσουμε όλοι τον συνάνθρωπό μας. Ο συνάνθρωπός μας δεν είναι αντικείμενο ούτε εκμετάλλευσης, αλλά ούτε και το να προβάλλουμε τον πόνο για να κερδίσει κάποιος ιδιαίτερα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνονται με μυστικότητα όλες αυτές οι κινήσεις και να μην προσβάλλουμε τον συνάνθρωπό μας, ότι να αυτός τρώει στο δημοτικό, αν θέλετε, συσίτιο ή αυτός έρχεται στα δημοτικά ιατρία. Είναι ένας χώρος που βρίσκεται στο κέντρο του Άργου, στην παλιά Δημαρχία, από τη μεριά της Βασιλής Σοφίας, στο δρόμο που ξέρουν όλοι.
Εδώ λοιπόν θα στεγάζεται και το ιατρικό φαρμακείο και το, ιατρικό, και το ιατρείο του Δήμου. Βεβαίως πάρα πολλοί άνθρωποι, ιατροί του τόπου μας, θα δέχονται στα δικά τους ιατρία γιατί δεν μπορούν να μετακινούν από ό,τι μου έχουν πει μέχρι σήμερα τα μηχανήματά τους. Αυτά όμως τα περισσότερα θα σας τα πούν οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουν το χώρο. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κατσένη, ο οποίος ως δημοτικός σύμβουλος από την πρώτη στιγμή έτρεξε με όλες του τις δυνάμεις για να συνθέσει δυνάμεις και να μπορέσουμε να φτάσουμε σήμερα σε αυτό το ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο για πολλά χρόνια θα λειτουργεί σε αυτόν εδώ το χώρο. Εύχομαι αχρίαστο να είναι όπως λέμε πάντοτε, αλλά νομίζω ότι όταν κάποιος το χρειαστεί θα μπορέσει να βρει τον τόπο για να μπορέσει να λύσει τα θέματα του και τα προβλήματά του. Θέλω να κάνω μια έκκληση. Έκκληση αγάπης θέλω να κάνω και να ζητήσω από όλους εσάς που έχετε περισσευούμενα φάρμακα στο φαρμακείο του σπιτιού σας να τα φέρνετε εδώ. Δεν έχουμε πόρους να αγοράζουμε φάρμακα. Τα δικά σας φάρμακα περιμένουμε. Εκεί που παίρνετε ένα κουτάκι για σας, ένα άλλο κουτάκι κάποιος το περιμένει και δεν μπορεί. Είναι κρίμα στις μέρες μας άνθρωποι, είτε που μένουν στον τόπο μας, είτε που επισκέπτονται τον τόπο μας και χρειάζονται να πάρουν κάποια φάρμακα, να μην μπορούν να τα πάρουν και συνεπεία αυτής της πράξης, της αμέλειας, της φτώχειας, χίλιων πραγμάτων, αυτοί οι άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους ή να ζουν, αν θέλετε, και να επιβαρύνουν περισσότερο την υγεία τους. Θέλω να παρακαλέσω λοιπόν όλο τον κόσμο, που πιστεύω ότι περισσεύει η αγάπη στις μέρες μας και το βλέπω, να σπεύσει γρήγορα και να δώσει αυτή την αγάπη, γιατί νομίζω ότι εδώ υπάρχει ανάγκη, τη χρειαζόμαστε και θα την επενδύσουμε σε ανθρώπους που τη θέλουν ακόμα περισσότερο. Ευχαριστώ θερμά το Σεβασμιότατο που μας ευλόγησε τις προσδοκίες μηνών, γιατί είναι μήνες τώρα με τη βοήθεια του Δημάρχου και του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Σαν Ερυθρό Σταυρό προσδοκούμε αυτή την ημέρα. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι στον κόσμο είναι ότι οι γιατροί του κοινωνικού ιατρείου είναι οι πιο έμπειροι του Άργους. Δεν θέλω να υποτιμήσω κανένα, αλλά θα το δουν στην πράξη όσοι νοσούν και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν γιατρό. Σας ευχαριστώ όλους και ιδίως τα κανάλια που πάντα μας βοηθάτε να μαζέψουμε τον κόσμο. Σήμερα γράφουμε μία ακόμα σελίδα στο βιβλίο της κοινωνικής προσφοράς του Δήμου. Μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο και την βοήθεια όλων των συνανθρώπων μας, κάνουμε έκκληση όσο μπορούμε περισσότερο να προσφέρουμε για να στηθεί το κοινωνικό φαρμακείο βασικά του Δήμου μας. Εγώ και ο κ. Παναγιωτόπουλος θα είμαστε εύκολα προσβάσιμοι σε οποιονδήποτε θέλει να ρωτήσει, να πληροφορηθεί ή να βοηθήσει εθελοντικά στη λειτουργία του ιατρείου και του φαρμακείου. Ευχαριστούμε πολύ. Το κοινωνικό ιατρείο είναι μια έμπρακτη απόδειξη της αλληλεγγύης που θέλουν να δείξουν οι γιατροί της περιοχής Αργολίδος προς όλους τους συνανθρώπους εκείνους που δεν έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν κοντά στο γιατρό. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα που παρευρίσκεται και ο Σεβασμιότατος. Τον ευχαριστώ ιδιαιτέρως, διότι μέσω αυτού ήρθε και η χάρη του Αγίου Λουκά σε αυτόν εδώ το χώρο, τον ιατρικό χώρο, που νομίζω ότι σημαίνει πολλά πράγματα. Θέλω να ευχαριστήσω το Δήμο γιατί έτρεξε γρήγορα και ικανοποίησε όλα αυτά που χρειάζονταν. Και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τις αδελφές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες είναι εκείνες οι οποίες θα σηκώσουν και ένα μεγάλο βάρος σε αυτή τη λειτουργία. Το ιατρείο θα ξεκινήσει να λειτουργεί από την επόμενη Τετάρτη, μιας και υπάρχουν αργίες και υπάρχουν κάποια διαδικαστικά θέματα. Και επισημαίνω και εγώ την ανάγκη να έρθει ο κόσμος και να μας φέρει φάρμακα από αυτά που δεν χρειάζεται, γιατί θα είναι χρήσιμα για εκείνους οι οποίοι θα τα χρειαστούν στο μέλλον. Στις δύσκολες μέρες που περνάει η κοινωνία μας σήμερα, ο Δήμος Άργους Μυκηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος και όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το τομέα βοήθησαν έτσι ώστε να υπάρξει αυτό το όμορφο αλλά και λειτουργικό και ουσιαστικό μέρος προσφοράς στον άνθρωπο. Σήμερα, παρά ποτέ, είναι αναγκαίο όλοι μαζί να μπορέσουμε να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας, ιδιαίτερα στις ομάδες εκείνες των ανθρώπων που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, όλοι μαζί πρέπει να συνεισφέρουμε ώστε αυτό το κοινωνικό ιατρείο με πρωτοπόρους τους γιατρούς του Δήμου Άργους Μυκηνών και τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά και όλους εμάς, να έχουμε παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπους που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Νομίζω αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους όσους εμπλέκονται. Μικρή ήταν η συμμετοχή των καθηγητών της Αργολίδας στην τριήμερη απεργική κινητοποίηση που πραγματοποιεί επιδήμερο η ΑΔΔ και μονοήμερη η ΟΛΜΕ για την Παρασκευή για τις διαθεσιμότητες και τις απολύσεις των συναδέλφων τους, για κάποιους εκ των οποίων έχουν ήδη δημοσιευθεί τα ονόματα απόλυσης τους. Η συγκέντρωση διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε το πρωί στην πλατεία Καποδίστρια στον Ναύπλιο. Οι καθηγητές κινδυνεύουν σε σοβαρό βαθμό. Έχουμε ένα μικρό βήμα, βγήκε ένα μέρος των πινάκων.
τους οποίους ένα μικρό ποσοστό των συναδέλφων στην Αργολίδα είναι μέσα. Οι υπόλοιποι μένουν προς το παρόν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με άδειλο μέλλον, διότι περιμένουμε ακόμα κάποιες θέσεις. Όμως μην ξεχνάμε ότι ο αριθμός των 200 έως 300 συναδέλφων που έχουμε πει και από προηγούμενες φορές δεν καλύπτεται από καμία προκήρυξη, είναι το 1/6 περίπου των συναδέλφων που είναι σε διαθεσιμότητα, και βέβαια όταν δεν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και για τους υπόλοιπους, ο κίνδυνος της απόλυσης υπάρχει. Πόσοι δηλαδή από τους 9? Τρεις, αυτή τη στιγμή τρεις. Τρεις τι? Στους 9 έχουν, βρίσκονται σε κάποιους πίνακες. Ότι έχουν δηλαδή απολυθεί, αυτό είναι. Όχι, ότι παραμένουν. Ότι παραμένουν σε κάποιες θέσεις. Άρα οι υπόλοιποι 6 παραμένουν σε κρεμότητα. Σε διαθεσιμότητα, ναι, ναι, ναι. Σήμερα στο πλαίσιο της απεργίας, της ΑΔΔΗ, της διήμερης απεργίας ΑΔΔΗ, στην οποία συμμετέχει ο ΛΜΕ, και τις απεργίες της ΟΛΜΕ την Παρασκευή, έχουμε ένα τριήμερο κινητοποιήσεων, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, όλοι στους αγώνες, για να προασπίσουμε τους συναδέλφους μας, για να προασπίσουμε το δημόσιο σχολείο, για να μην ανοίξει η πόρτα των διαθεσιμοτήτων απολύσεων για τους μόνιμους υπαλλήλους του δημοσίου, και για να μην διαλυθεί, όπως είπαμε και από προηγούμενα, και η παιδεία. Η συμμετοχή στην απεργία αναμενόμενα είναι διστακτική. Ζούμε καιρούς χαλεπούς. Έχει περάσει σε μεγάλο βαθμό η άποψη ότι τα προβλήματα θα λυθούν ίσως στις κάλπες, και αυτό δημιουργεί έναν εφησυχασμό. Εμείς όμως κρατάμε την φλόγα αναμένη. Θεωρούμε ότι όσο μεγαλύτερη πίεση ασκήσουμε για την αποτροπή των μέτρων αυτών, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε. 23 Μαρτίου είναι ημερομηνία συμβολική, αν θέλετε. Είναι η επέτειος της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης με την απελευθέρωση της Καλαμάτας. Ο Καλαμάτας ορμόμενος Πρωθυπουργός σήμερα θριαμβολογεί για την επίτευξη συμφωνίας με την Τρόικα. Ουσιαστικά θριαμβολογεί για την καταστροφή της χώρας, για την πλήρη υποβάθμιση και διάλυση του δημόσιου σχολείου, της δημόσιας υγείας και άλλων υποδομών. Και αυτό το ονομάζει πρωτογενές πλεόνασμα. Οι απολύσεις των συναδέλφων μας, ακούσατε πριν, μόνο 3 στους 9 της Αργολίδας έχουν αυτή τη στιγμή μία σίγουρη θέση. Αλλά για να έχετε μία εικόνα, η μία θέση είναι στην Άρτα και η άλλη είναι στην Αχαΐα. Έτσι, για να έχει και μία εικόνα ο κόσμος για τι θέσεις μιλάμε, σε όλη δηλαδή την επικράτεια. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την ακύρωση ουσιαστικά των επιτευγμάτων της Επανάστασης Ανεξαρτησίας, διότι έχουμε εκ νέου επαναφορά ενός καθεστώτος με τα χαράτσια, με τα ρουσφέτια, με όλο αυτό το καθεστώς, με τα μπακτσίσια, με όλο αυτό το καθεστώς που υποτίθεται ότι οι πρόγονοί μας ανέτρεψαν και το οποίο γιορτάζουμε σε όλα τα σχολεία και σε όλη τη χώρα μεθαύριο. Πέραν τις 48 ώρες απεργίας της ΑΔΔΗ που συμμετέχουν και οι δάσκαλοι της Αργολίδας, αποφάσισαν την επέκταση της κινητοποίησής τους με 3 ώρες στάση εργασίας την Παρασκευή για διευκόλυνση μεταβίβασής τους στην Αθήνα, όπου θα υπάρξει πανελλαδική κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας κόντρα στην αξιολόγηση που επιβάλλει το Υπουργείο Παιδείας, αφού όπως πιστεύουν αποτελεί δούριο ύπο για απολύσεις στον κλάδο. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της απεργίας, της διήμερης απεργίας που κάνουμε όλοι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της ΑΔΔΗ για τις απολύσεις της κυβέρνησης ενάντια στους εργαζόμενους. Είναι το ξεκίνημα μιας νέας αντιπαράθεσης, η οποία θα κλιμακωθεί και θα κλιμακωθεί γιατί θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή, όπου την Παρασκευή θα έχουμε και 3 ώρες στάση εργασίας, η εκπαιδευτική της πρωτοβαθμίας ειδικά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συνάδελφη και να πάμε στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Παιδείας, για να μπορέσουμε να εμποδίσουμε τους σχολικούς συμβούλους να πάρουν μέρος σε εισαγωγικά σε μια ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας για δίθεν επιμόρφωση, για να ξεκινήσει η διαδικασία από Μάιο, γιατί προτίθεται το Υπουργείο το Παιδείας να ξεκινήσει τη διαδικασία από Μάιο της αξιολόγησης που έχει σαν στόχο να βρεθεί ένας κρίσιμος αριθμός εκπαιδευτικών που θα είναι εν δυνάμεις απόλυση από την κυβέρνηση. Δηλαδή από ό,τι κατάλαβα αναδιπλώνεται. Ναι, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αναδιπλώνεται. Εμείς όμως, επειδή έχουν ξεδιπλώσει κάποιες δραστηριότητες οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, την περασμένο Σάββατο στις 15 κάναμε
εμποδίσαμε τους διευθυντές εκπαίδευσης. Αυτή την Παρασκευή θα εμποδίσουμε τους σχολικούς συμβούλους ώστε να μπλοκάρουμε αυτή τη διαδικασία για να καθυστερήσουμε αυτή τη διαδικασία ώστε να μην μπορέσουν τα σχέδια της κυβέρνησης να προχωρήσουν. Εσείς θεωρείτε ότι δεν είναι αξιολόγηση, αλλά ουσιαστικά είναι διαδικασία. Σαφώς και δεν είναι αξιολόγηση. Είναι μια διαδικασία πραγματικά που έχει χαρακτηριστικά μπακάλικου. Θέλει να κόψει ένα συγκεκριμένο αριθμό ανεξάρτητα ποια πρόσωπα είναι αυτά, να τα βάλει σε μια μεριά και να πει αυτούς ανά πάση στιγμή να τους έχει έτοιμους για απόλυση. Εμείς είμαστε υπέρ της αξιολόγησης, η οποία όμως δεν θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αλλά βελτιωτικό. Γι' αυτό και όλοι οι συνάδελφοι, καλό όλους οι συναδέλφους της πρωτοβάθμιας για την Παρασκευή να δηλώσουν συμμετοχή ώστε να μπορέσουμε να φύγουμε μαζικά την Αργολίδα και να είμαστε το μεσημέρι της Παρασκευής 2 η ώρα έξω από το Υπουργείο Παιδείας για να εμποδίσουμε αυτές τις ελληνικές εξελίξεις. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Να ξέρεις ποιος σπόρος κάνει, ποια τροφή, ποια φροντίδα. Να είσαι μηχανικός κάποιες μέρες και γιατρός κάποιες νύχτες. Να καταλαβαίνεις την τεχνολογία με την ευκολία των παιδιών σου και τα σημάδια του καιρού με τη σοφία του πατέρα σου. Να σε βρίσκουν όρθιο τα ξημερώματα, όρθιο και οι δυσκολίες. Και πάνω απ' όλα να φτιάχνεις ό,τι καλύτερο υπάρχει. Είναι πολλά αυτά που ξέρεις, όσο για αυτά που αναρωτιέσαι. Σε ποιον πρέπει να διαθέσεις αυτό που έφτιαξες, ποια στιγμή και με ποιο αντίτιμο. Ποιοι θα είναι δίπλα σου στη δύσκολη χρονιά. Γι' αυτά υπάρχει η Τράπεζα Πειραιός και σήμερα μπορεί να εξασφαλίσει εσένα και αυτά που παράγεις με τη Συμβολιακή Τραπεζική και τη Συμβολιακή Γεωργία και Κτηνοτροφία. Τράπεζα Πειραιός. Σταθερή. Γιατί κινείται. Ο τεχνικός έλεγχος του αυτοκινήτου σας πλέον δεν είναι ο παλιός μπελάς. Χωρίς καθυστέρηση, με την ελάχιστη αναμονή. Προγραμματισμένα ραντεβού με γνώμονα τη δική σας και μόνο διευκόλυνση. Με υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να αποφεύγονται πρόστιμα και καθυστερήσεις. Σε έναν άνετο χώρο αναμονής με έκθεση αυτοκινήτων εποχής, καφετέρια και ίντερνετ. Με φιλική εξυπηρέτηση πάντα προς τον πελάτη. Ιδιωτικό κτέο Ταραντήλης Παναγιώτης. Επιβατικά, φορτηγά, λεωφορεία και μοτοσυκλέτες. Διεύθυνση, 3ο χιλιόμετρο Άργους Νέας Κύου στο Άργος. Ωράριο λειτουργίας, καθημερινά 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 10611. Πλακάκια, είδη υγιεινής, κλιματισμός, καλοριφέρ, ενεργειακά τζάκια, αδυσό για κουμής.
Μη σπαταλάτε το χρόνο σας. Οι καλύτερες λύσεις σε χρώματα, σχέδια και τιμές χονδρικής για όλους. Άριστη ποιότητα, άμεση παράδοση. Μελέτη και κατασκευή του χώρου σας. Αδισόγια κουμής στη νέα Κίο. Έπιπλα κουζίνας, ηλεκτρικές συσκευές και απορροφητήρες της εταιρείας Πυραμής. Ηλιακός θερμοσύφωνας νέας τεχνολογίας από την AST Solar Industry. Μοναδική σχεδίαση και υψηλή απόδοση. Ιδανικό σύστημα αυτονομίας θέρμανσης για πολυκατοικίες και όχι μόνο. Αυτονομία σε κάθε χώρο μέσα στο διαμέρισμα. Με τα ίδια σώματα καλοριφέρ, χωρίς σωλήνες, χωρίς μερεμέτια. Οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο 50%. Αδισόγια κουμής. Καλοριφέρ με ξύλα, ενεργειακά τζάκια, σόμπες ξύλων. Ζεσταίνετε το χώρο σας οικολογικά, χωρίς ρήπους, με οικονομία 50%. Άμεση παράδοση και τοποθέτηση. Αδισόγια κουμής στη νέα Κίο. Τηλέφωνο 2751-051-586. Και τώρα διαθέτουμε πέλετ για σόμπες και καλοριφέρ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην πλατεία Καποδίστρια στο Ναύπλιο σήμερα το πρωί τα μέλη του ΠΑΜΕ Αργολίδας κατά των απολύσεων των δημόσιων υπαλλήλων από όλους τους εργασιακούς χώρους. Τα μέλη του ΠΑΜΕ φώναξαν συνθήματα για δωρεάν παιδεία και υγεία. Σήμερα λοιπόν είμαστε εδώ συγκεντρωμένοι, συμμετέχουμε στις 48 ώρια απεργία μας, διότι σε λίγες μέρες συνάδελφοί μας, εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, γενικά δημόσιοι υπάλληλοι θα απολυθούν. Αυτό σημαίνει ότι στην εκπαίδευση δεν θα έχουν πρόσβαση όλοι πια. Η υγεία θα είναι και η εκπαίδευση βέβαια θα είναι προνομιακό πεδίο κερδοφορίας του κεφαλαίου. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι αυτό δεν τον αφορά. Η λογική του άσε μωρέ και βλέπουμε ή ξέρεις έχω παιδιά να θρέψω, δεν μπορώ να συμμετέχω στην απεργία είναι επικίνδυνη η λογική μου. Η επίθεση που γίνεται ενιαία και ενιαία πρέπει να είναι η απάντηση. Η ζωή μας, η ζωή όλων των εργαζόμενων πρέπει να γίνει καλύτερη. Με τον αγώνα μας, τον ενωμένο ταξικό αγώνα θα την κάνουμε καλύτερη. Σε αυτό το πεδίο, σε αυτό το πεδίο καλή το πάμε, σε τέτοιο αγώνα καλή το πάμε. Βρισκόμαστε εδώ για συμπαράσταση στον αγώνα των δημοσίων υπαλλήλων και των καθηγητών και όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Άμα όλος ο κόσμος δεν ξεσηκωθεί, όλα αυτά τα μέτρα θα συνεχίζονται. Όλοι λοιπόν στους δρόμους. Εγένεια των δομών της UNESCO πραγματοποιήθηκαν στο Περιγιάλι Κορινθίας. Οι δομές που δημιουργήθηκαν από τον Όμιλο για την UNESCO Πειραιός και Νήσων σε συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων είναι Γραφείο Διαμεσολάβησης, Ανοιχτό Κέντρο Διημέρευσης, Τράπεζα Χρόνου, Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Υπνοτήριο. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστης ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολιτεύματος. Ως εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, ο οποίος λόγω συνοδικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε απόψε να παρευρεθεί μαζί μας, σας μεταφέρω τις ευλογίες του και τις ευχές του να προκόψει αυτό το παντοχείο της αγάπης, το οποίο δυστυχώς η κοινωνία μας σήμερα το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη. Δεν σας κρύβω ότι όταν ήρθε ο Σεβασμιωτάτος και ενθρονίστηκε και πρότεινε να ιδρύσουμε και στον Απόστολο Παύλο το γεύμα αγάπης και στη συνέχεια την Τράπεζα Τροφών και Ενδυμάτων στην οποία έχω την ευθύνη, στην Περιάνδρου, στην Κόρινθο, μέσα μου είχα ενδιασμούς, είχα αμφιβολίες κατά πόσο θα χρειαστούν δικοί μας άνθρωποι να θεραπευτούν στις ανάγκες τους από αυτόν τον φορέα. Πίστευα ότι θα ήμασταν χρήσιμοι
μόνο σε διερχόμενους ενδεείς συνανθρώπους μας, ξένους στην καταγωγή, οι οποίοι ερχόσαν εδώ για να βοηθήσουν σε διάφορα επαγγέλματα και ξεπέζευαν στην Κόρινθο και είχαν αυτές τις ανάγκες. Δυστυχώς όμως η πραγματικότητα μας έδειξε ότι τα έχουμε όλοι αυτά ανάγκη και γι' αυτό στη συνέχεια μας μιμήθηκε και ο αξιότιμος κύριος Δήμαρχος με το κοινωνικό πατοπολείο και άλλες αρμοδιότητες τις οποίες έχει φέρει εις πέρας. Και σήμερα με χαρά βλέπουμε ότι και η UNESCO εξαντλεί τις δυνατότητές της και την αγάπη της και σε αυτό το πανδοχείο της αγάπης προκειμένου να αποτελέσουμε όλοι μία ανθρώπινη αλυσίδα. Γιατί μη μου πείτε ότι η κρίση είναι μόνο οικονομική και έχουμε ανάγκη μόνο από τα τρόφιμα και από τα είδη ένδυσης και υπόδεισης. Η κρίση είναι πρώτα πνευματική και μετά είναι οικονομική. Θα μου πείτε ποιος θα θεραπεύσει την πνευματική κρίση, την ηθική. Αυτό ας αναρωτηθούμε ο καθένας μόνος του και ας δώσουμε την απάντηση γνωρίζοντας εμείς τουλάχιστον σαν χριστιανοί αυτό που ομολογούμε ότι μόνο ο Θεός μπορεί αυτά να τα θεραπεύσει και αν ατυχεί στα αυτιά μας η εντολή του Θεού ότι εφόσον επιείσατε ενή τούτον των ελαχίστων των αδελφών μου, ενή επιείσατε, αφού το πράξατε σε έναν από τους συνανθρώπους σας, το κάνατε σε μένα, πρέπει λοιπόν γι' αυτό το λόγο να αποτελέσουμε μία αλυσίδα αγάπης και εδώ δεν χωράνε εγωισμοί να πούμε ποιος προηγήθηκε, ποιος έπεται, ποιος σταθεί. Μακάρι η κρίση αυτή να λάβει τέλος και να μην χρειαστεί ούτε αυτό το πανδοχείο, ούτε το κοινωνικό πατοπολείο του Δήμου μας, ούτε και η Τράπεζα Τροφών και Ενδυμάτων. Αλλά η πραγματικότητα άλλο μας δεν τάσει. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε την UNESCO που μέχρι σήμερα ξέραμε ότι αναλύσκεται σε τριτοκοσμικές χώρες. Δυστυχώς ήταν έτσι τα πράγματα που είχε και στον τόπο μας. Δήμαρχε, το πρώτο κομμάτι με το σου παίρνεις εσύ. Ο ιερέας θα σε μεταφέρει στο Βεσπούντι, να μας εκλογάρει εδώ σε αυτή τα δύσκολα. Κύριο Σταματάκης. Έλα σε πρόσωπο στο Μίδια να πάρει. Ας πάρει Βασίλης, έλα Βασίλης. Όχι, πήγαινε. Και ο Ρωμαλή. Παράξενο τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές, έγινε το πρωί στην κατηφορά της Αρβανιτιάς, στο Ναύπλιο, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο, του οποίου ο οδηγός του είχε πάει στις δουλειές του, άρχισε να κινείται μόνο του από την Αρβανιτιά προς την κεντρικότερη οδό του Ναύπλιου, με κίνδυνο πρόκληση σοβαρού τροχαίου, αν δεν έπεφε τελικά πάνω σε σταθμευμένο όχημα, στο οποίο προκάλεσε υλικές μόνο ζημιές. Η μικρή ήταν. Ήταν δικό της το αυτοκίνητο το κόκκινο και το είδε ξαφνικά να περνάει το άλλο και να γίνεται το τρακάρισμα που έγινε. Δεν ξέρουμε ούτε ποιανού είναι. Δεν ήταν οδηγός μέσα. Όχι, το ψάχνουμε. Δηλαδή έφυγε μόνο του το αυτοκίνητο. Έφυγε μόνο του, ναι. Από πού? Μπορεί να ήταν παρκαρισμένο κάπου εδώ, λύθηκε το χειρόφρενο, κανένας δεν ξέρει. Δεν έχει έρθει ο κύριος. Α, μάλιστα. Είναι παράξενο το συμβάν. Βέβαια. Πιστεύω θα έρθει. Νομίζω ότι κάπου θα το έχει παρκάρει. Και εμείς αυτό περιμένουμε. Και σας έχει προκαλέσει ζημιά, έτσι, παρότι είναι παρκαρισμένο το αμάξι σας. Αφού το ανέβασε πάνω. Ήταν βαρύ το άλλο το αυτοκίνητο, το μικρό είναι ελαφρύ. Έγινε ό,τι έγινε. Όχι. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Όχι, το καλό είναι ότι έμεινε εδώ το αυτοκίνητο, αυτό το που έφυγε δεν ξέρουμε από πού και δεν βγήκε στον δρόμο να γίνει και κανένα ατύχημα μεγαλύτερο. Δεν έχει πάρει είδηση ο άνθρωπος και όπως φαίνεται ούτε έχει έρθει να το δει τι γίνεται. Εντάξει, από εκεί πέρα. Ήμουν στα δικαστήρια, εντάξει, ακούσαμε τον μπαμ, ήρθαμε, το είδαμε, αυτό ήταν το όλο. Δεν το είδατε να κυλάει. Όχι, δεν το είδαμε να κυλάει, είδαμε αυτό το. Χειρόφρενο, έχει το χειρόφρενο, αλλά εγώ υπάρχει μια πιθανότητα όπως σας είπα, ότι από τη στιγμή που τράβηξε ο άνθρωπος το χειρόφρενο, να είναι η πολυκαιρία, ξέρω εγώ, να έχουν πάθει ζημιές, να μπλοκαριστούν εκείνοι, ξέρεις, είναι μόνο πάντα, έτσι, είναι, κυλάει κατήφορο πολύ δύναμη. Δεν υπήρχε κανένας πεζός εδώ τίποτα γύρω την ώρα εκείνη που έγινε. Για να... Όχι. Ευτυχώς. Ναι, ευτυχώς που δεν κύλησε ευθεία κάτω για να υπάρχει. Να προκληθεί κανένα τροχαίο. Ναι, ναι. Και από εκεί πέρα καταλαβαίνετε ότι θα γινόταν τα δυσάρεστα. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από την DR Τηλεόραση. Μην ξεχνάτε πως όλα τα δελτία ειδήσεων του σταθμού μας μπορείτε επίσης να τα παρακολουθείτε και από το www.drtv.gr. Περιμένουμε να μας ακολουθήσετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Μείνετε κοντά μας, ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Αμέσως μετά, μην χάσετε την εκπομπή Ταξίδι με τον Γιάννη Στάικο.
προσκεκλημένη του, η κυρία Φλωρίκα Κυριακοπούλου, πρόεδρος του χώρου τέχνης και πολιτισμού Φουγάρο. Εμείς είμαστε και πάλι μαζί στις 11 με τη νυχτερινή σας ενημέρωση. Προς το παρόν, γεια σας. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. 100% τοπική δυναμική αλυσίδα. Με τρία καταστήματα. Ηρακλέους 30, Άργος, Χαριλάου Τρικούπη 5, Ναύπλιο και 28 Οκτωβρίου και Φωτάκου 1, Τρίπολη. Από 5η 20 Μαρτίου, μόνο στο Έλα Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ, Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη. Ελληνικά κοτόπουλα, τα γνωστά εξαιρετικά κοτόπουλα που εμείς πάντα διαλέγουμε για εσάς. Τιμή προσφορά στο κιλό 2,28. Για του Ευαγγελισμού, βακαλάει άριστης ποιότητας Ισλανδίας. Φιλέτο χωρίς κόκαλο το κιλό 6,98. Με κόκαλο το κιλό 5,78. Και ποιότητα και τιμή. Τώρα και γιαούρτια μοριά σε πύληνα. Δοκιμάστε τα, έχουν διαφορά. Από πρόβιο γάλα 240 γραμμάρια 1,15. Από αγελαδινό γάλα 240 γραμμάρια 1,05. Η άνοιξη ήρθε. Γλάστρες μοντέρνες, γλάστρες σε ποικιλία, γλάστρες σε πολύ καλές τιμές. Supermarkets Έλα, Πούλος Ανδρέας ΑΒΕΕ. Είμαστε οι καλύτεροι στην ποιότητα, στις τιμές, στις προσφορές. Η συνταγή δίνει τις κατευθύνσεις. Το μεράκι όμως και η αγάπη για δημιουργία είναι αυτά που κάνουν τη γεύση αξεπέραστη. Νανού Ντόνατς, όλα ξεκίνησαν πριν από 33 χρόνια και πλέον οι λιχουδιές μας έχουν γίνει συνήθεια. Κάθε μέρα ολόφρεσκα ντόνατς σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και πυροσκή πλούσια σε αυθεντικά ελληνικά υλικά και βέβαια σύμφωνα με όλες τις αρχές του ΧΑΣΠ. Με βασική αρχή, ό,τι βάλεις θα βγάλεις, δημιουργούμε προϊόντα πρώτης ποιότητας και μοναδικής γεύσης. Νανού Ντόνατς. 2,5 ώρες μοναδικής απόλαυσης από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Νανού Ντόνατς. Όλα μας τα προϊόντα διατίθενται και για χονδρική πώληση. Άργους 19, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-22008. Από το 1979, κοντά σας. Για αύριο σε όλη τη χώρα που βλέπετε έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνιούν νότιοι, νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στα βόρεια από 6 έως 22 βαθμούς, στα δυτικά από 7 έως 22, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 6 έως 25 και στα νησιά από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για την Πελοπόννησο που βλέπετε έθριος καιρός, οι άνεμοι θα πνιούν νότιοι, νοτιοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτρη, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 6 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Θα δούμε τώρα στις θερμοκρασίες που έχουν αύριο οι πρωτεύουσες στο νομό της Πελοποννήσου.